μεγάλη χαρά μου να βρίσκομαι σήμερα εδώ ανάμεσά σας. Είναι μεγάλη η χαρά μου να βρίσκομαι στη Δυτική Αττική. Είναι μεγάλη χαρά μου να βρίσκομαι εδώ στην Ελευσίνα, στην πόλη που έχει δώσει μεγάλους αγώνες, εργατικούς αγώνες, κοινωνικούς αγώνες, στην πόλη που, αγαπητέ Δήμαρχε, θα μου επιτρέψεις να θυμηθώ, έχει και μια πολύ μακρά και ουσιαστική παράδοση αγώνων στην τοπική αυτοδιοίκηση, με τους πολύ σημαντικούς κομμουνιστές αριστερούς δημάρχους, να θυμηθώ τον Μιχάλη τον Λεβέντη, να θυμηθώ τον αείμνηστο τον Γιώργο τον Αμπατζόγλου που έφυγε προώρα, τους αγώνες για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην πόλη, για το θριάσιο νοσοκομείο, γιατί όλες οι μεγάλες κατακτήσεις, που δεν είναι λίγες, δεν χαρίστηκαν σε αυτόν τον τόπο. Κερδίθηκαν μέσα από αγώνες. Και θέλω να σας πω ότι έχω την αίσθηση ότι βρισκόμαστε σήμερα εδώ εκτάκτως με βάση τον προγραμματισμό των περιφερειακών συνεδρίων. Είχαμε ως στόχο να κλείσουμε αυτόν τον, επιτρέψτε μου να πω, πρωτότυπο και πολύ επικοδομητικό θεσμό που δημιουργήσαμε, προκειμένου να συνθέσουμε μαζί κυβέρνηση και παραγωγική φορείς και τοπική αυτοδιοίκηση το σχέδιο για την αναπτυξιακή προοπτική, το αναπτυξιακό σχέδιο της επόμενης πενταετίας, θα έλεγα, αναπεριφέρεια. Έχοντας την αίσθηση ότι ένα από τα ελλείμματα, μία από τις αιτίες αυτής της ασύμμετρης και άνησης, ανισομερούς ανάπτυξης ή μη ανάπτυξης που είχαμε το προηγούμενο διάστημα στη χώρα, για να είμαι πιο ακριβής, οφείλεται και στο γεγονός ότι ποτέ δεν σχεδιάστηκε από τους συγκεκριμένους φορείς του τόπου, της περιφέρειας, για τον τόπο, για την περιφέρεια. Αλλά σχεδιάστηκε πίσω από, στην καλύτερη περίπτωση, γιατί πολλές φορές δεν σχεδιάστηκε καν, πίσω από κλειστά γραφεία στο κέντρο, στην πρωτεύουσα. Διακόψαμε λοιπόν αυτή την ροή, έχοντας κατά νου στο τέλος των, μετά από τα 12 περιφερειακά συνέδρια, να έρθουμε στην Αττική και να χωρίσουμε σε δύο, στη Δυτική και στην Ανατολική. Διακόψαμε γιατί θεωρώ πως είχαμε χρέος. Έχουμε χρέος σήμερα να βρισκόμαστε εδώ. Έχουμε χρέος απέναντι στους ανθρώπους της Μάνδρας και της Νέας Περάμου, απέναντι στα θύματα της πρωτοφανούς αυτής φυσικής καταστροφής, αλλά και στις οικογένειές τους. Απέναντι στους ανθρώπους που έχασαν σπίτια, περιουσίες, επιχειρήσεις, απέναντι όμως, θα έλεγα, και σε όλους τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής, σε όλους τους συμπολίτες μας, που έχουν κάθε δικαίωμα να απαιτούν ένα μέλλον διαφορετικό, ένα μέλλον δικαιότερο, να μην αισθάνονται ότι κατοικούν στην πίσω αυλή της Αττικής, ότι είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Βρισκόμαστε επίσης σήμερα εδώ, διότι μην κρυβόμαστε, η περιοχή της Δυτικής Αττικής σκοπίμως αφέθηκε στο έλεος. Ήταν και είναι ακόμα το μέρος των φτωχών. Το κρυφό σημείο της περίοδου της ανάπτυξης των προηγούμενων δεκαετιών, αλλά και το μαλακό υπογάστριο της κρίσης που μαστίζει τη χώρα μας από το 2010 και μετά. Στη Δυτική Αττική συμπυκνώνονται οι παθογένειες, οι αδικίες και η ταξικότητα ενός ολόκληρου μοντέλου ανάπτυξης που χρεοκόπησε με το ξεκίνημα της κρίσης στη χώρα μας, αλλά και η μονομέρεια των πολιτικών διαχείρισης της οικονομικής κρίσης από το 2010 και μετά. Διότι, ξέρετε, δεν υπάρχουν, με τη στενή έννοια του όρου, φυσικές καταστροφές. Οι καταστροφές τις περισσότερες φορές έχουν και πολιτικό και κοινωνικό χαρακτήρα και ταξικό πρόσημο. Και στην περιοχή της Μάνδρας, για παράδειγμα, η καταστροφή δεν σχετίζεται, δεν θα διαφωνήσω όμως, άκουσα πιο πριν, αλλά δεν σχετίζεται μόνο με την ένταση
του καιρικού φαινομένου που ήταν πράγματι πρωτοφανής και πράγματι μπορεί να οφείλεται και σε αυτό το παγκόσμιο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Σχετίζεται όμως και με το γεγονός ότι για δεκαετίες η περιοχή είχε αφαιθεί στην τύχη της. Και αυτό, επιτρέψτε μου να πω, δεν ήταν απλή παράληψη ή αμέλεια. Η έλλειψη χωροταξικού και οικιστικού σχεδιασμού, ο πολλαπλασιασμός των αυθαίρετων κτισμάτων που έκλειναν τα ρέματα ή το μπάζωμα των ρεμάτων, δεν ήταν τίποτα άλλο από αυτό που χαρακτήριζε μια ολόκληρη κρατική πολιτική. Ή για να το πούμε μια φράση, η απουσία κρατικής πολιτικής ήταν η κρατική πολιτική. Γιατί με αυτόν τον τρόπο είχε αποφασίσει η πολιτική εξουσία για δεκαετίες να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της στέγης και των τεράστιων ανισοτήτων, κάνοντας τα στραβά μάτια και επιτρέποντας σχεδόν τα πάντα. Σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τις συνέπειες αυτής της σκόπιμης απουσίας. Σήμερα όμως έχουμε την υποχρέωση, τη δυνατότητα αλλά και τη βούληση να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε αυτή την εικόνα. Και τούτο σχετίζεται, αν θέλετε, και με τις προτεραιότητες αυτής της κυβέρνησης. Δεν αρκεί για μας να αντιμετωπίσουμε απλά και μόνο τις άμεσες συνέπειες της καταστροφής. Έχω την αίσθηση ότι αυτό επιχειρήσαμε να το κάνουμε και το κάναμε, το κάνουμε ακόμα και τώρα, συνεχίζουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Με την άμεση κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού, την εκκίνηση των διαδικασιών αποκατάστασης των ζημιών, την έκτακτη αποζημίωση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το βασικό θέμα όμως για μας σήμερα δεν είναι μόνο η άμεση επούλωση των πληγών, αλλά θα έλεγα ότι είναι η πρόληψη και ο σχεδιασμός της επόμενης μέρας, του μέλλοντος. Να δημιουργήσουμε τους όρους ώστε μια τέτοια καταστροφή να μην επαναληφθεί. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν σχεδιάσουμε από κοινού ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης για ολόκληρη την περιοχή. Ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο που θα λαμβάνει υπόψη προτεραιότητες και δυνατότητες που έχει η περιοχή, θα θέτει στο επίκεντρο τους πολίτες, τους κατοίκους και τις ανάγκες τους και θα εντάσσεται με οργανικό τρόπο στο ευρύτερο αναπτυξιακό σχέδιο της χώρας. Και θα έλεγα, φίλες και φίλοι, ότι αυτό είναι κρίσιμο να γίνει σήμερα. Είναι κρίσιμο να γίνει σήμερα, διότι σήμερα είναι και μια κρίσιμη στιγμή συνολικά για τη χώρα, εγώ θα έλεγα. Είναι η στιγμή που με την αλλαγή σελίδα στην οικονομική πορεία, με την εμπέδωση της σταθερότητας και την εκκίνηση της ανάκαμψης, έχουμε την υποχρέωση να θεμελιώσουμε και να οργανώσουμε το μέλλον, ώστε να μην επαναληφθούν τα γεγονότα του παρελθόντος, τα λάθη του παρελθόντος. Γιατί πράγματι η χώρα βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή, αλλά εγώ νομίζω, και αυτό είναι φανερό, ότι περνάει πια σε μια νέα εποχή, αφήνει πίσω της την κρίση. Η ελληνική οικονομία ανέκαμψε πια μετά από πάρα πολλά χρόνια. Τα ελληνικά ομόλογα στις αγορές γύρισαν στις τιμές του 2006, τότε που ούτε καν σαν έννοια δεν υπήρχε η κρίση, όχι στο μυαλό, ούτε στο πίσω μέρος του μυαλού των ανθρώπων. Το διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον για τη χώρα μας είναι πια εξαιρετικά σημαντικό, τεράστιο θα έλεγα, και όλοι προεξοφλούν όχι μόνο την έξοδο από τα μνημόνια σε λίγους μήνες, αλλά και κάτι ακόμα πιο σημαντικό, τη διαρκή και σταθερή ανάκαμψη τα επόμενα χρόνια. Και ίσως γι' αυτόν ακριβώς το λόγο πρέπει τώρα να σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα σε ένα διαφορετικό μοτίβο, σε πιο στέρεα θεμέλια από αυτά που μας οδήγησαν στην κρίση. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θα έλεγα ότι πέφτει σε εμάς το βάρος που είναι ταυτόχρονα και μια μεγάλη πρόκληση να μην επαναπαυτούμε. Να μην αφήσουμε τα πράγματα στον αυτόματο πιλότο,
αλλά να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να οργανώσουμε αυτή την επόμενη μέρα, να σχεδιάσουμε το αύριο της χώρας προσαρμοσμένο στο μοντέλο της δίκαιης ανάπτυξης και να μην αφήσουμε την Ελλάδα να γυρίσει πίσω. Να γυρίσει πίσω στη φαυλότητα που μας οδήγησε στην κρίση, να γυρίσει πίσω στην απουσία σχεδιασμού που μας οδήγησε στην κρίση, να γυρίσει πίσω στο πελατειακό κράτος, στην διαφθορά και στην διαπλοκή που μας οδήγησε στην κρίση. Και θα ήθελα να πω να μην γυρίσει πίσω και σε αυτούς που τα χρόνια της ανάπτυξης λαιλάτησαν όλες τις μεγάλες δυνατότητες της χώρας προς όφελος κάποιων λίγων, οι οποίοι κέρδισαν πολλά και στη συνέχεια χρεοκόπησαν τις επιχειρήσεις τους, βγάζοντας τα χρήματα αφορολόγητα σε τράπεζες του εξωτερικού. Και ξέρετε κάτι, φίλες και φίλοι, έχουν όνομα και επίθετο όλοι αυτοί και τους γνωρίζουμε, αλλά έχουν και θράσος. Γιατί πρόκειται για θράσος σήμερα να καταγγέλουν εμάς που δίνουμε αυτό το διτάνιο αγώνα να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση, αυτοί που οδήγησαν τη χώρα στην κρίση. Και ας μου επιτραπεί μόνο ένα σχόλιο εδώ, δεν συνηθίζω. Δεν είναι ο χώρος για να πολιτικολογούμε αυτά τα συνέδρια, αλλά ξέρετε, άκουσα σήμερα μετά από 2,5 χρόνια που ήταν εξαφανισμένος τον πρώην Πρωθυπουργό να μας κουνάει το δάχτυλο. Χωρίς να αισθάνεται την ανάγκη να απολογηθεί για τίποτα από όσα έκανε τα 2,5 χρόνια που ήταν στην εξουσία. Ούτε γιατί έστειλε την οικονομία στα βάθη, ούτε γιατί έστειλε την ανεργία στα ύψη, ούτε γιατί επέβαλε ζούγκλα στα εργασιακά, ούτε γιατί χάιδευε τα αυτιά της Χρυσής Αυγής, ούτε γιατί έκανε την καταστολή καθημερινό φαινόμενο σε όλη τη χώρα. Και ακούγοντάς τον, μόνο μια απορία μου γεννήθηκε. Αφού τα έκανε τόσο καλά αυτός και η κυβέρνησή του, γιατί δεν κατάφερε να πετύχει εκεί που σήμερα πετυχαίνουμε εμείς και βγάζουμε τη χώρα από την κρίση? Και κυρίως, αφού τα έκανε τόσο καλά, γιατί ο σημερινός πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας αισθάνεται την ανάγκη στο συνέδριό του να κηρύξει την ένταξη μιας διαδικασίας για να αλλάξει, λέει, εκ βάθρων το κόμμα του, αφού ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις? Φίλες και φίλοι, θέλω όμως να επανέλθω στα θέματα που απασχόλησαν αυτές τις 2 μέρες, το περιφερειακό συνέδριο εδώ στη Δυτική Αττική, μια πολύ γόνιμη πιστεύω διαδικασία, μια γόνιμη διαδικασία που δεν πρέπει να μείνει σε αυτές τις 2 μέρες, δεν πρέπει να μείνει στα χαρτιά και στις διαπιστώσεις και στις εξαγγελίες, αλλά πρέπει από κοινού να δρομολογήσουμε τον οδικό χάρτη της στενής παρακολούθησης όλων όσων αποφασίσαμε και όλων όσων από κοινού σχεδιάσαμε και την επόμενη μέρα της Δυτικής Αττικής. Ο στόχος της ανάπτυξης, ξέρετε, ξεπερνάει μικροκομματικές φιέστες και μικροπολιτικές ακροβασίες. Ο στόχος της δίκαιης ανάπτυξης είναι ένας και συγκεκριμένος. Ο διαρκής περιορισμός των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων, και αυτός ακριβώς ο στόχος είναι που ορίζει και τα μέσα αλλά και τις προτεραιότητες της πολιτικής μας. Και ποιες είναι αυτές οι προτεραιότητες? Πρώτον, η θέση της εργασίας στο επίκεντρο, με ένα μοντέλο ανάπτυξης που δεν θα βασίζεται στον χαμηλό μισθό και στην καταστρατήγηση κάθε κεκτημένη. Δεύτερον, η προσπάθεια να ανέβουμε στην αλυσίδα αξίας, παράγοντας προϊόντα και παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Και αυτό χρειάζεται ένα σοβαρό οικονομικό και περιφερειακό σχεδιασμό. Ένα σχεδιασμό που δεν θα πρημοδοτεί συγκεκριμένες περιοχές εναντί άλλων, αλλά θα αντιμετωπίζει το σύνολο της χώρας ως άξιο προσοχής και συμμετοχής στα ωφέλη της ανάπτυξης. Ένα σχεδιασμό για την αντιμετώπιση, για την αξιοποίηση, για την αντιμετώπιση των δυσκολιών και την αξιοποίηση όμως των συγκριτικών πλεονεκτημάτων
κάθε περιοχής της χώρας ξεχωριστά και θα έλεγα συνολικά των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας. Διότι το εργατικό δυναμικό και η γεωγραφική θέση, η ιστορία, ο πολιτισμός, ο φυσικός πλούτος είναι πλεονεκτήματα συγκριτικά που πρέπει να τα αξιοποιήσουμε. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε σήμερα εδώ, να δουλέψουμε από κοινού σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι εντυπωσιακό όμως το πώς μια περιοχή που αναδείχθηκε από την αρχαιότητα, γιατί ενέπνευσε την πνευματικότητα και την παραγωγή πολιτισμού, μια περιοχή με μοναδικό συνδυασμό από φυσικά κάλλη, εγκαταλείφθηκε κατά τις δεκαετίες της τρευλής ανάπτυξης στην χωρίς έλεγχο οικοδόμηση και εγκατάσταση πολλές φορές επικίνδυνων δραστηριοτήτων. Εγκαταλείφθηκε στην ανοχή ζωνών απόλυτης φτώχειας δίπλα σε μεγάλες μονάδες παραγωγής πλούτου, στην μετατροπή του θαλάσσιου μετόπου και της ίδιας της θάλασσας σε ζώνη ημιπαράνομων δραστηριοτήτων και σε τελική ανάλυση μετατράπηκε σε αποθήκη παροπλισμένου εξοπλισμού και μισοβυθισμένων πλοίων. Δεν είναι επομένως μόνο οι καταστροφικές και θανατηφόρες πλημμύρες της 15ης του Νοέμβρη που μας επιβάλλουν να υλοποιήσουμε μια στρατηγική ανασυγκρότησης για την περιοχή, αλλά είναι, θα έλεγα, και η συσσωρευμένη για πολλά χρόνια, οι συσσωρευμένες για πολλά χρόνια καταστάσεις που έχουν παραμορφώσει τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της περιοχής, που την έχουν οδηγήσει σε μια ευδιάζουσα παρακμή και που έχουν εξαντλήσει τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα. Είναι λοιπόν αναγκαίο αυτή τη στιγμή να κάνουμε δύο πράγματα. Πρώτον, να κατανοήσουμε τα αίτια της καταστροφής και ταυτοχρόνως να είμαστε αποτελεσματικοί ως προς την αποκατάσταση των ζημιών αλλά και την προστασία από μελλοντικούς κινδύνους. Μιλώντας λοιπόν για την περιφέρεια της Δυτικής Αττικής, θεωρώ ότι πρέπει να εστιάσουμε σε τέσσερα πολύ μεγάλα ζητήματα. Στο θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης, στο θέμα της ποιότητας ζωής, στο θέμα της κοινωνικής συνοχής και τέλος τις αναγκαίες παρεμβάσεις για να σχεδιάσουμε μια διαφορετική επόμενη μέρα. Ξεκινώ από τη βιώσιμη ανάπτυξη, γιατί θεωρώ ότι στη βάση του σχεδιασμού μας πρέπει να βρίσκεται ακριβώς αυτό. Δηλαδή η μετάβαση από την άναρχη και ανεξέλεγκτη συσσόρευση παραγωγικών δραστηριοτήτων σε αυτό που εμείς ονομάζουμε βιώσιμη ανάπτυξη, δηλαδή στην ανάπτυξη που θα παράγει αξιοπρεπείς και σταθερές σχέσεις εργασίας και ταυτόχρονα δεν θα επιβαρύνει το περιβάλλον. Και θα ξεκινήσω από τη βιομηχανία, η οποία στη Δυτική Αττική αποτελεί την κύρια ίσως οικονομική δραστηριότητα. Το ζήτημα που έχουμε να διαχειριστούμε σήμερα δεν είναι ένα καινούριο ζήτημα, είναι ένα ζήτημα στρεβλώσεων μισού αιώνα, θα έλεγα. Και γι' αυτό είναι και πολύ σοβαρό και πολύ σύνθετο. Σχετίζεται με την άναρχη χωροθέτηση, την λειτουργία άτυπων βιομηχανικών ζωνών που βρίσκονται διάσπαρτες σε όλη την περιφέρεια, με πολύ σοβαρές επιπτώσεις για το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής στην περιοχή. Αντιμετώπιση του προβλήματος, κατά την εκτίμησή μας, είναι η μετεγκατάσταση των βιομηχανιών αυτών σε οργανωμένα επιχειρηματικά πάρκα, έτσι ώστε να δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας, να ελαχιστοποιηθεί η επιβάρηση που προκαλείται σήμερα στον αστικό ιστό και να υπάρξει έλεγχος στη λειτουργία τους με βάση τις σύγχρονες περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Ως παράδειγμα ανεξέλεγκτης λειτουργίας, θα ήθελα να αναφέρω την περίπτωση του Ασπροπύργου, όπου η δημιουργία επιχειρηματικού πάρκου είχε εγκαταλειφθεί πλήρως και το ζήτημα είχε ξεκαστεί σε κάποιο συρτάρι. Η έγκριση ανάπτυξης του πάρκου και η λειτουργία των αναγκαίων υποδομών είναι ένα μέλημα που έχουμε αποφασίσει να το βάλουμε μπροστά. Αυτή η διαδικασία λοιπόν προχωράει τώρα και προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς. Στην ίδια ακριβώς κατεύθυνση
προωθείται ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την ανάπτυξη επιχειρηματικών πάρκων καθώς και των υποδομών που είναι αναγκαίες για τη σωστή τους λειτουργία με χρηματοδότηση από το Ταμείο Υποδομών. Ενώ σχεδιάζεται η εξυγίανση των άτυπων περιοχών της περιφέρειας. Παράλληλα, από το ΕΣΠΑ και τον Αναπτυξιακό Νόμο παρέχονται κίνητρα για την μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων σε οργανωμένες περιοχές υποδοχής εντός οργανωμένων υποδοχέων. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκουμε να στηρίξουμε τη βιομηχανία, που είναι άλλωστε αποφασιστικός τομέας του στρατηγικού σχεδιασμού για την παραγωγή και ανασυγκρότηση της χώρας, διασφαλίζοντας όμως παράλληλα όρους βιώσιμης ανάπτυξης για το σύνολο της περιοχής. Επιτρέψτε μου μια αναφορά ειδικότερη όμως στον ναύπηγο επισκευαστικό τομέα. Μια αναφορά που έχει ιδιαίτερη αξία για τη Δυτική Αττική, αλλά και για τη χώρα στο σύνολό της, θα έλεγα, διότι διαθέτουμε ένα υψηλό επίπεδο παραγωγικό δυναμικό, το οποίο εδώ και πολλά χρόνια υποαξιοποιείται με έντονα αρνητικές συνέπειες για την απασχόληση και την οικονομία της περιοχής. Το δυναμικό αυτό αφορά σε εγκαταστάσεις, αλλά βέβαια και σε ανθρώπινο δυναμικό, εξειδικευμένους, καλά εξειδικευμένους και καταρτισμένους εργαζόμενους. Στο θέμα αυτό εργαζόμαστε στην κατεύθυνση εξεύρεσης βιώσιμων λύσεων, λύσεων μακροπρόθεσμου ορίζοντα για την ανάπτυξη και την αναβάθμιση των μονάδων. Δεν θέλω να πω περισσότερα, όμως θέλω να ακούσετε αυτό. Προσδοκούμε ότι πολύ σύντομα, στο επόμενο διάστημα, θα έχουμε τα πρώτα επιθυμητά και μετρήσιμα αποτελέσματα, τα οποία θα είναι και ανακοινώσιμα. Η αποκατάσταση όμως μιας συνολικής ισορροπίας στην περιφέρεια αφορά και την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής, της οποίας η σημασία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποτιμηθεί. Στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 14-20, στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται συνολικά 610 έργα συνολικού προϋπολογισμού 5 εκατομμυρίων. Ενώ για την μεταποίηση αγροτικών προϊόντων έχουν υποβληθεί 14 επενδυτικά σχέδια συνολικής δαπάνης 1,2 εκατομμυρίων. Υπάρχουν τομείς παραγωγής όπως τα κηπευτικά, η ανθοκομεία, τα φιστίκια ή τα αλιεύματα που μπορούν να δημιουργήσουν μεγαλύτερη υποστηθέμενη αξία και εξαιτίας της εγκύτητας με την πρωτεύουσα. Επιπλέον η Δυτική Αττική περιλαμβάνεται, η Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής περιλαμβάνεται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή παραγωγής της φέτας ως προϊόντος με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, ενώ επίσης καταχωρημένο με POP είναι και το φιστίκι Μεγάρο. Οι παραπάνω παραγωγικές δραστηριότητες μπορούν να ενισχυθούν και θα ενισχυθούν μέσα από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 14-20, έτσι ώστε να μπορούν να αποτελέσουν πηγή κύριων ή συμπληρωματικών εισοδημάτων για μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Ειδικά τώρα σε ό,τι αφορά τις καταστροφές από τις πλημμύρες σε αγροτικές καλλιέργειες, με λυσοκόμους αλλά και σε κάποιους αλλοείς, θέλω να επαναλάβω τη δέσμευσή μας ότι μετά τις οριστικές εκτιμήσεις το κόστος αποζημίωσης θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου στους αγρότες της περιοχής. Τέλος, μια σειρά από προγραμματιζόμενες παρεμβάσεις αφορούν τον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας, τα λεγόμενα logistics, που είναι επίσης κρίσιμος τομέας για τη Δυτική Αττική. Παρεμβάσεις αυτές αφορούν την ενεργοποίηση του σχετικού νόμου που παραμένει ανενεργός από το 2014, καθώς και την αποσαφήνιση του πλαισίου λειτουργίας, ειδικά σε ό,τι αφορά τους κανόνες αποθήκευσης και μεταφοράς των αγαθών. Θα πρέπει να σημειώσω εδώ ότι στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας η χώρα διαθέτει εξαιρετικά πλεονεκτήματα, τα οποία αν αξιοποιηθούν με την κατάλληλη στρατηγική μπορούν να μας καταστήσουν παίκτη διεθνούς εμβέλειας. Το όφελος για την τοπική κοινωνία, για την τοπική οικονομία και οι θετικές επιπτώσεις στη δημιουργία θέσεων εργασίας είναι βεβαίως κάτι το αυτονόητο. Έτσι, μέσα στο πρώτο εξάμεινο του 2018 θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες και θα έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για την κατασκευή εμπορευματικού κέντρου στο θριάσιο πεδίο. Του μεγαλύτερου εμπορευματικού κέντρου στη χώρα,
με υψηλή θα έλεγα γεωστρατηγική σημασία για την ευρύτερη περιοχή. Να σημειώσω πάντως ότι μια βασική αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης είναι ότι δεν μπορεί μια οποιαδήποτε παραγωγική δραστηριότητα να αποτελεί εμπόδιο στην ανάπτυξη των υπόλοιπων παραγωγικών δραστηριοτήτων, είτε να έχει βλαπτικές επιδράσεις στο περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής των τοπικών κοινωνιών. Από την έννοια αυτή, θα ήθελα να σας πω, ακούγοντας πριν από λίγο, και τις θέσεις των δημάρχων της περιοχής, της περιφέρειας, της περιφερειάρχη και του αντιπεριφερειάρχη, ότι η κυβέρνηση στηρίζει απολύτως τις θέσεις της περιφέρειας και των δήμων, της τοπικής κοινωνίας, στο θέμα της εξόρυξης του Βοξίτη. Στηρίζουμε δηλαδή τη θέση ότι στη Δυτική Αττική, που για δεκαετίες λειτουργήσε ως η πίσω αυλή της πρωτεύουσας, δεν υπάρχει πλέον χώρος για δραστηριότητες που μπορεί να είναι ακόμα πιο επιβαρυντικές για το περιβάλλον. Είναι γεγονός όμως, φίλες και φίλοι, ότι η προοπτική ενός τόπου δεν σχετίζεται μόνο με την παραγωγική διαδικασία. Απαιτεί και τη διαμόρφωση κανονικών και βιώσιμων περιβαλλοντικών συνθήκων. Ειδικά σε μια περιοχή όπως εδώ, που ο ανθρώπινος παράγοντας έχει δράσει αυθαίρετα πολλές φορές, ανεξέλεγκτα πολλές φορές, καταστροφικά πολλές φορές και για πολύ μεγάλο διάστημα μάλιστα. Και εδώ δεν θα αναφερθώ σε ζητήματα που είναι ήδη δρομολογημένα, καθώς και σε θέματα που οι θεματικές διαδικασίες του συνεδρίου με τη συμμετοχή των αρμόδιων υπουργών πιστεύω ότι κάλυψαν επαρκώς. Θα αναφερθώ όμως σε κάποια θέματα αιχμής, που επίλυσή τους είναι κομβική σημασία για την αλλαγή σελίδας στην περιοχή, και θα ξεκινήσω από όσα αναδείχθηκαν με αφορμή την τραγωδία που δημιούργησε η πρόσφατη πλημμύρα στη Μάνδρα. Όπως είπα και εισαγωγικά, το δραματικό γεγονός της απώλειας τόσων συνανθρώπων μας δεν μπορεί να το χρεώσουμε και έτσι να ξεμπερδέψουμε στο πράγματι σπάνιο αυτό καιρικό φαινόμενο που έπληξε την Δυτική Αττική. Θα μου επιτρέψετε βέβαια και να πω, ούτε και στην τροχέα μπορούμε να το χρεώσουμε, που δεν έβαλε κορδέλες, και να ξεμπερδέψουμε με αυτό. Η τραγωδία που ζήσαμε, φίλες και φίλοι, η τραγωδία που ζήσαμε είναι αποτέλεσμα της βίαιης και άναρχης παρέμβασης που έχει γίνει για δεκαετίες στο φυσικό περιβάλλον. Και πέρα από τη γενική διαπίστωση που την κάναμε όλοι στις πρώτες μέρες και σήμερα, ήθελα να πω και κάτι άλλο. Ξέρετε, καλές οι γενικές διαπιστώσεις, αλλά εδώ υπάρχουν συγκεκριμένες πράξεις και συγκεκριμένες παραλήψεις και συγκεκριμένες ευθύνες. Ευθύνες που θα πρέπει να προσδιοριστούν, όχι για να, ξέρετε, εξυπηρετηθούν ενδεχόμενα κάποιες πολιτικές σκοπιμότητες, όχι γι' αυτό, αλλά για να πάρθουν συγκεκριμένα μέτρα, για να διορθωθούν τα κακώς κείμενα και να μην επαναληφθούν. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο θα ήθελα να σας πω ότι, πέρα από το να μιλάμε γενικόλογα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει ήδη ζητήσει από το αρμόδιο σώμα των επιθεωρητών περιβάλλοντος να διεξάγουν την ερευνά τους και να μαθαίσουν υπόψη το πόρισμά τους. Και εκεί οι πράξεις, οι παραλήψεις και οι ευθύνες, πιστέψτε με, δεν θα μείνουν ορφανές. Να είσαστε σίγουροι γι' αυτό. Και αφού έχουμε αυτό το πόρισμα, θα πρέπει να ξεκινήσουμε και από κοινού, σε συνεννόηση, σε συνεργασία και με τους τοπικούς φορείς. Εκεί όπου χρειάζεται να παρέμβουμε, να παρέμβουμε. Καλά είναι τα αντιπλημμυρικά έργα, αλλά όταν έχουν μπαζωθεί ρέματα,
Κάποια στιγμή όταν διαπιστωθεί αυτή η διαχρονική αμέλεια πρέπει να γκρεμιστεί. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Η δική μας αντίδραση, φίλες και φίλοι, ξέρετε, ήταν όχι να καταλογίσουμε ευθύνες. Δεν ήταν αυτή η προτεραιότητα. Αλλά να προχωρήσουν όσο το δυνατόν πιο άμεσα οι αποζημιώσεις. Να υπάρξει όσο πιο άμεσα η ανακούφιση, η αναγκαία στους ανθρώπους που επλήγησαν. Που είδαν τα σπίτια τους να πλημμυρίζουν, τις επιχειρήσεις τους να πλημμυρίζουν, να υφίστανται μεγάλες ζημιές. Και πράγματι, νομίζω ότι αυτό που καταφέραμε, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε συνθήκες επιτήρησης, δημοσιονομικής κρίσης, ήταν αυτή η πρώτη αποζημίωση των 5.000 ευρώ για κάθε σπίτι, των 8.000 ευρώ για κάθε επιχείρηση, να πάει στους δικαιούχους σε χρόνο ρεκόρ. Σε χρόνο ρεκόρ, όχι σε σχέση με την ανάγκη που έχουν, αλλά σε σχέση με αντίστοιχες παρεμβάσεις που γινόντουσαν στο παρελθόν σε αντίστοιχες περιπτώσεις, σε αντίστοιχες καταστροφές. Παράλληλα έγιναν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για ειδικές αποζημιώσεις. Αναφέρθηκα στις αγροτικές καλλιέργειες. Να πω και για τους εργαζόμενους, των οποίων οι επιχειρήσεις υπέστησαν καταστροφές και ακούσατε σήμερα από την αρμόδια Υπουργό για τα 650 ευρώ κατά άτομο, ένα επίδομα επίσης ανακούφισης για αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά να πω και για τις επισκευές στις υποδομές και για τις αντίστοιχες αποζημιώσεις που θα καταβληθούν αυτή τη φορά μέσα σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, όχι όπως το παρελθόν. Επίσης να πω ότι μέσα σε 3 μήνες, όπως συζητήσαμε λίγο πριν στην κοινή σύσκεψη που κάναμε και μας διαβεβαίωσε η Περιφερειάρχης, θα έχει ολοκληρωθεί η ανακατασκευή της παλιάς Εθνικής Οδού σε νέα χάραξη και με τον ορθό, αυτή τη φορά, αντιπλημμυρικό σχεδιασμό. Όμως το πιο βασικό είναι το πως θα καταφέρουμε να αναστρέψουμε μια επικίνδυνη, υφιστάμενη κατάσταση, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε, επαναλαμβάνω, μελλοντικούς κινδύνους. Το ζήτημα αυτό σχετίζεται με τα σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας όλης της χώρας. Την καταγραφή δηλαδή των προβληματικών καταστάσεων, τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων παρέμβασης και αποκατάστασης, καθώς και του αρμόδιου φορέα που πρέπει να τις υλοποιήσει μέσα σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα ανάλογα με τον βαθμό προτεραιότητας. Σχετικά με την εκπόνηση των σχεδίων αυτών, πρέπει να ομολογήσουμε εδώ ότι η ολιγορία και η υποτίμηση του προβλήματος στο παρελθόν υπήρξε θεαματική. Η σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τήρηση της Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας υπήρχε από το 2007 και η ενσωμάτωσή της στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο με κοινή υπουργική απόφαση έγινε το 2010, 3 χρόνια μετά. Τα σχέδια δε διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί ως το 2015. Δεν είχαν όμως ολοκληρωθεί. Για τον λόγο αυτό υπάρχει και προειδοποιητική επιστολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η παρούσα κυβέρνηση επανεκκίνησε την εκπόνηση των σχεδίων με κονδύλια του ΕΣΠΑ τον Νοέμβριο του 2016. Η διαδικασία προχωρά πλέον κανονικά και όλα τα σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας φιλοδοξούμε ότι θα έχουν ολοκληρωθεί έως τον ερχόμενο Μάρτιο, τον Μάρτιο του 2018. Ενώ μέχρι να ξεκινήσει η υλοποίηση της στρατηγικής αυτής θα υπάρξει ενίσχυση της περιφέρειας για υλοποίηση άμεσου προγράμματος αντιπλημμυρικών έργων, ζήτημα για το οποίο θα αναφερθώ πιο κάτω στην ομιλία μου. Επιπλέον όμως με νομοθετική πρωτοβουλία θα επιταχύνουμε και το χρόνο ολοκλήρωσης των απαιτούμενων αναγκαστικών απαλωτριώσεων που είναι αναγκαίες για τα πλημμυρικά έργα, συντομεύοντας έτσι κατά πολύ τον χρόνο υλοποίησης των έργων αυτών. Επιτρέψτε μου όμως να έρθω σε ένα άλλο θέμα που εξίσου είναι σημαντικό για τους κατοίκους της περιοχής.
Για να θυμίσω ότι τον περασμένο Σεπτέμβρη είχαμε ένα άλλο ατύχημα. Είχαμε το περιβαλλοντικό ατύχημα του δεξαμενόπλου της δεξαμενόπλου Αγία Ζώνη 2. Ένα ατύχημα σοβαρό, ανεξάρτητα προφανώς από τη σπουδή και τον ενθουσιασμό διαφόρων καλοθελητών που έσπευσαν να εκμεταλλευθούν πολιτικά το γεγονός και να μιλήσουν για ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή. Δεν ήταν ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή, ήταν όμως ένα σοβαρό ατύχημα. Σήμερα βέβαια οι κάμερες δεν βρίσκονται επί τόπου, διότι δεν έχει ενδιαφέρον. Αυτό που έχει ενδιαφέρον όμως είναι ότι 2,5 μήνες μετά και μετά την κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων δυνάμεων έχουμε πετύχει όχι μόνο την απορρίπανση, οι μετρήσεις του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών βεβαιώνουν ότι οι περιβαλλοντικοί, χημικοί και βιολογικοί δείχτες στην περιοχή του ατυχήματος και στην ευρύτερη περιοχή του Αργοσαρονικού είναι όχι όπως πριν, είναι καλύτεροι από πριν. Οι δείχτες είναι καλύτεροι από πριν. Αλλά δεν πετύχαμε μόνο την απορρίπανση. Πετύχαμε 2,5 μήνες μετά και μετά από κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων δυνάμεων να ανελκύσουμε και το βυθισμένο πλοίο. Και βεβαίως αυτό είναι σημαντικό, διότι συνήθως στα ναυάγια η απορρίπανση γίνεται ή δεν γίνεται, το κρίνουν τοπικές κοινωνίες, τα πλοία όμως παραμένουν βυθισμένα κατά δεκάδες στην περιοχή. Και βεβαίως θα ήθελα στο σημείο αυτό να αναφερθώ στην πρωτοβουλία που ανέλαβε το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας ώστε να συντονίσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ώστε να υπάρξει μια συνολική και αποφασιστική λύση σε αυτό το πολυδιάστατο πρόβλημα. Μέσα στο αμέσως επόμενο διάστημα θα προχωρήσουμε τις διαδικασίες για την ανέλκυση και των 28 ναυαγίων στην ευρύτερη περιοχή του λιμανιού της Ελευσίνας, αλλά και στην απομάκρυνση των 19 σκαφών που βρίσκονται εγκαταλελειμμένα στις ακτές και πολλά από αυτά αποτελούν και ύποπτους χώρους παράνομης διακίνησης, λαθρεμπορίου κλπ. Φίλες και φίλοι, ο τρίτος τομέας πολιτικής στον οποίο θέλω να αναφερθώ αφορά το ιδιαίτερα ευαίσθητο και δυτική Αττική ζήτημα της κοινωνικής συνοχής, της κοινωνικής πολιτικής. Είναι ζωτική σημασία για την τοπική κοινωνία και βεβαίως αφορά τη στήριξη και την αναβάθμιση του κοινωνικού κράτους. Υπό μία έννοια είναι και ζωτική σημασία για τη δική μας αντίληψη και για την οικονομία και για την κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να σας πω ότι παρά τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, όλες οι ενέργειες στις οποίες προχωρήσαμε καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό πολίτες της Δυτικής Αττικής. Και αρχικά το πρόγραμμά μας για την αντιμετώπιση ανθρωπιστικής κρίσης και σήμερα το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, τα 760 εκατομμύρια που δίδονται σε περίπου 700.000 συμπολίτες μας ετησίως, και οι πρωτοβουλίες που πήραμε για τη διανομή κοινωνικού μερίσματος σε αυτούς που το έχουν ανάγκη από το περίσσευμα του πλεονάσματος και η ένταξη 2,5 εκατομμυρίων ανασφάλιστων συμπολιτών μας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και η στήριξη των ανέργων που ανακοινώσαμε χθες και κάποιοι μας είπαν ότι είναι λαϊκισμός, ειδικά των νέων, και τα προγράμματα κοινωνικής εργασίας, κοινοφελούς εργασίας, που ιδιαίτερα σε δήμους της περιοχής δώσαμε την έμφαση προκειμένου να καλύψουμε μεγάλο μέρος του άνεργου πληθυσμού. Αλλά και άλλες πρωτοβουλίες, όπως για παράδειγμα τα σχολικά γεύματα που πλέον επεκτείνονται σχεδόν στο σύνολο των δημοτικών στην ευρύτερη περιοχή των δήμων που αφορούν των δήμων της Δυτικής Αττικής. Στα θέματα της παιδείας όμως, επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια ειδικότερα. Απασχολούν την περιοχή. Θεωρούμε ότι είναι βασικής προτεραιότητας το ζήτημα της σχολικής στέγης. Προγραμματίζεται ένα σύνολο παρεμβάσεων με προτεραιότητα τα σχολεία που χτυπήθηκαν από τις πλημμύρες.
Θέλω όμως σήμερα να σας πω ότι μετά από μια μακρά και δύσκολη πολλές φορές διαδικασία διαβούλευσης, όπως πάντα είναι δύσκολες αυτές οι διαδικασίες, ολοκληρώθηκε όμως αυτές τις μέρες αυτή η διαδικασία διαβούλευσης εδώ, στη Δυτική Αττική. Και είμαι σήμερα στην ευχάριστη θέση, κλείνοντας το συνέδριο, να σας ανακοινώσω την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που προέκυψε από τη συγχώνευση των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά. Και αύριο το πρωί αναρτάται το νομοσχέδιο σε δημόσια διαβούλευση με στόχο την άμεση ψήφισή του αμέσως μετά τις γιορτές. Στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής θα αρχίσουν να λειτουργούν για πρώτη φορά και οι νέες διετής δομές που έχουμε ήδη νομοθετήσει και οι οποίες θα διασφαλίζουν επαγγελματικά πιστοποιητικά ευρωπαϊκών προσόντων. Οι δομές αυτές, τις οποίες θα έχουν προνομιακή πρόσβαση οι απόφοιτοι των επαγγελματικών λυκείων, θα αποτελούν ένα δίκτυο το οποίο θα καλύπτει και τα αστικά κέντρα της Δυτικής Αττικής. Έτσι νομίζω γίνεται ένα ακόμα βήμα στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης των ανισοτήτων και των ταξικών διακρίσεων, αλλά και στη σύνδεση της γνώσης με τις αναπτυξιακές ανάγκες και δυνατότητες της Δυτικής Αττικής. Η ίδρυση αυτού του Πανεπιστημίου βασίζεται καταρχήν στην αναγνωρισμένη στη χώρα μας και διεθνώς ακαδημαϊκή ποιότητα που έχουν πετύχει τα δύο τεχνολογικά ιδρύματα που συνενώνονται και βεβαίως βασίζονται και στις προσπάθειες και στα επιτεύγματα του εκπαιδευτικού προσωπικού τους. Μιας και μίλησα όμως για την παιδεία, να αναφερθώ στο θέμα της υγείας, που είναι ο δεύτερος, θα έλεγα, πυλώνας του κοινωνικού κράτους. Παιδεία και υγεία. Γίνονται σημαντικά βήματα για την αναβάθμιση των υποδομών στη Δυτική Αττική. Θα έλεγα ότι μια μεγάλη πρωτοβουλία εμβληματικού χαρακτήρα είναι αυτή που αφορά την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Και προβλέπεται λοιπόν η λειτουργία μιας μονάδας υγείας στο Δήμο Ασπροπύργου, μία στο Δήμο Ελευσίνας και μία στο Δήμο Φιλής Άνω Λιωσίου. Επίσης, στο Θριάσιο Νοσοκομείο έχουμε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που ενισχύθηκε κατά την περίοδο 16-17 με 10 μόνιμους και 26 επικουρικούς γιατρούς, καθώς και 44 μόνιμους και 9 επικουρικούς νοσηλευτές. Ο εξοπλισμός και οι υποδομές του νοσοκομείου θα ενισχυθούν από τα ΕΣΠΑ βάσει του συνολικού σχεδιασμού της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας, ενώ στο Θριάσιο δημιουργείται κέντρο τραύματος και εγκάβματος με την αξιοποίηση σχετικής δωρεάς του κοινοφελούς Ιδρύματος Λάτσι. Ένα ειδικό τώρα θέμα για την περιοχή, το οποίο μου θέσανε μέσα και οι δήμαρχοι, είναι το θέμα της κοινωνικής ένταξης των Ρωμά. Και θα έλεγα ότι δεν είναι απλά ένα θέμα, είναι ένα στοίχημα για μας. Οι Ρωμά της Δυτικής Αττικής ζουν σε ένα καθεστώς μόνιμου και πολυδιάστατου κοινωνικού αποκλεισμού, αποκλεισμού και κοινωνικού και εργασιακού και εκπαιδευτικού. Πρόκειται για ένα σοβαρότατο ζήτημα, απέναντι στο οποίο, τρέψτε μου να πω, δεν υπήρξε μέχρι σήμερα κανενός είδους συνεκτική πολιτική. Σήμερα επιχειρούμε μια οργανωμένη παρέμβαση στο ζήτημα αυτό, με δύο στοχευμένες δράσεις που αφορούν τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την παροχή κοινωνικής φροντίδας. Ενώ άμεσα θα προκηρυχθούν οριζόντιες δράσεις που αφορούν την επιδότηση ενοικίου, την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την προώθηση αυτών των ανθρώπων στην αγορά εργασίας, στην απασχόληση. Η αξιολόγηση των παρεμβάσεων αυτών θα μας καθοδηγήσει, θα έλεγα, και για ευρύτερης κλίμακας προγραμματισμό και σχεδιασμό πάνω στο θέμα αυτό. Φίλες και φίλοι,
στη λογική αυτής της κυβέρνησης δεν είναι τα κάθε είδους κοινωνικά προβλήματα να αντιμετωπίζονται ως προβλήματα ασφάλειας. Όμως θέλω να πω πως άκουσα σχεδόν όλους τους δημάρχους να μου θέτουν το θέμα αυτό. Και θα πρέπει να παραδεχθώ ότι το αίσθημα της ασφάλειας είναι δικαίωμα και είναι και βασικό χαρακτηριστικό μιας ευνομούμενης πολιτείας και δείγμα της ποιότητας ζωής. Είναι δυνατό λοιπόν να το προσπερνάμε το θέμα αυτό. Και θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι υπάρχουν προβλήματα, υπάρχει το αίσθημα της ανασφάλειας σε ορισμένες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Και αποτελεί δέσμευση τόσο της κυβέρνησης όσο και του αρμόδιου Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη να αντιμετωπίσουμε όσες δυνάμεις έχουμε και όσο μπορούμε το πρόβλημα αυτό. Ο σχετικός σχεδιασμός νομίζω παρουσιάστηκε και συζητήθηκε χθες στο συνέδριο. Εγώ από αυτό το βήμα θέλω να σταθώ μόνο στη βούληση της κυβέρνησης να αντιμετωπιστεί αυτή η πρόκληση με αποφασιστικότητα, με επιμονή αλλά και με απόλυτο επαγγελματισμό και με τη χρήση των ορθών και βέλτιστων πρακτικών. Γιατί μέλημά μας είναι η ασφάλεια των πολιτών, μέλημά μας είναι η πάταξη της εγκληματικότητας, όχι η καταστολή και η άρση των δικαιωμάτων. Είναι μια δύσκολη συνθήκη, μια δύσκολη εξίσωση, στην οποία εμείς πάντοτε φροντίζουμε να επιμένουμε και με αποτελέσματα, θέλω να επισημάνω, στον τομέα αυτό. Επιτρέψτε μου τώρα προς το τέλος της παρέμβασής μου να αναφερθώ στις παρεμβάσεις, στις θετικές παρεμβάσεις, στο τέλος της ομιλίας μου να αναφερθώ στις θετικές παρεμβάσεις, τις αναγκαίες επιμέρους παρεμβάσεις που συζητήθηκαν στα θεματικά τραπέζια του συνεδρίου. Πιστεύω ότι η γκάμα των θεμάτων ήταν σχεδόν ολοκληρωμένη πάνω στα προβλήματα. Οι προτάσεις που ακούστηκαν ήταν πάρα πολύ σημαντικές. Έχουμε πλέον ολοκληρωμένη την εικόνα των δυσκολιών αλλά και των δυνατοτήτων αυτής της περιοχής. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσω από μια πρώτη παρέμβαση που αφορά το χωροταξικό σχεδιασμό. Απέναντι στο σύνολο των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Δυτική Αττική, έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται μια ολοκληρωμένη χωροταξική πολιτική προσανατολισμένη στη βιώσιμη ανάπτυξη, προσανατολισμένη στη διαφάνεια και στην εδραίωση κανόνων που πρέπει να ισχύουν για όλους. Στη βάση αυτή προωθείται ένα πλαίσιο χωροταξικής πολιτικής που περιλαμβάνει τα εξής. Πρώτον, την άμεση ολοκλήρωση του χωρικού σχεδιασμού και την εκπόνηση και εφαρμογή υπολοδομικών μελετών που θα ενσωματώνουν την αντιπλημμυρική προστασία. Δεύτερον, την οργάνωση υφιστάμενων ζωνών παραγωγικών δραστηριοτήτων και άτυπων συγκεντρώσεων. Τρίτον, την επεξεργασία σχεδίων για τη μετεκατάσταση ασύμβατων υψηλής όχλησης ρυπογόνων χρήσεων, ιδιαίτερα από περιοχές που υπόκεινται σε καθεστώς προστασίας ή που διαθέτουν ιδιαίτερη πολιτιστική σημασία. Και τέταρτον, την προώθηση έργων στον αστικό ιστό για αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Ξεχωριστή σημασία, θέλω να τονίσω εδώ, έχει ο πρόσφατα ψηφισμένος νόμος για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος, ο οποίος δημιουργεί δρακόντια οικονομικά αντικίνητρα για την αυθαίρετη δόμηση, απαγορεύοντας ρητά την τακτοποίηση αυθαιρέτων που βρίσκονται δίπλα σε ρέματα. Στην κατεύθυνση αυτή, θέλω να επισημάνω ότι το Υπουργείο Οικονομίας ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένης παρέμβασης στη Δυτική Αττική που θα περιλαμβάνει έργα υποδομών και δράσεις για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας. Το πρόγραμμα αυτό, όπως αν δεν κάνω λάθος χθες από τα τραπέζια αυτού του συνεδρίου ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός, θα χρηματοδοτηθεί με πόρους από το ΕΣΠΑ, το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ίδιους πόρους της περιφέρειας και θα ανέρχεται συνολικά στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Τα έργα υποδομών τα οποία θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν εντάσσονται στους τομείς της αντιπλημμυρικής προστασίας, της περιβαλλοντικής αναβάθμισης αλλά και της υποστήριξης του τουρισμού, της ανάδειξης των αρχαιολογικών χώρων,
της ανάδειξης της βιομηχανικής κληρονομιάς. Ενώ οι δράσεις για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας θα εστιάζουν στην αγροδιατροφή, στη βιομηχανία και τη μεταποίηση, στο χονδρεμπόριο και το διαμετακομιστικό εμπόριο, καθώς και στην ανάπτυξη της πολιτιστικής οικονομίας, ειδικά θα έλεγα με το μεγάλο γεγονός για το οποίο όλοι μας πρέπει να βάλουμε πλάτη και να δουλέψουμε μαζί, που δεν είναι άλλο από την πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για την Ελευσίνα το 2021. Τέλος, μια αποφασιστική παρέμβαση μπορεί και πρέπει να είναι ένα μεγάλο άνοιγμα στην οικονομία του πολιτισμού και στην οικονομία του τουρισμού, με δεδομένο το τεράστιο πολιτιστικό κεφάλαιο και την μεγάλη αυτή κληρονομιά που διαθέτουν η Ελευσίνα, τα Μέγαρα, η ευρύτερη γενικά περιοχή. Και θέλω σε αυτό το σημείο να επιμείνω. Η κυβέρνηση, Δήμαρχε, θα σταθεί δίπλα στις προσπάθειες του Δήμου της Ελευσίνας και η Περιφέρεια και όλοι οι Δήμοι μαζί. Και πιστεύω ότι μπορούμε όχι μόνο να πετύχουμε τη διοργάνωση μιας εξαιρετικής πολιτιστικής πρωτεύουσας το 2021, αλλά μπορούμε ο θεσμός της πολιτιστικής πρωτεύουσας να αποτελέσει από μόνος του μοχλό για να κάνουμε και εμείς περισσότερες και σημαντικές δράσεις για την περιοχή, για αστικές αναπλάσεις, για να αλλάξουμε την εικόνα της πόλης, για να δώσουμε μια άλλη μορφή, έναν άλλον αέρα σε αυτή την σημαντική πόλη της Δυτικής Αττικής. Να ολοκληρώσω λέγοντας ότι προωθείται μελέτη για την ανάδειξη των αρχαιολογικών μνημείων διεθνούς ακτινοβολίας, η οποία θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2018 εν όψη της πολιτιστικής πρωτεύουσας. Έχει ξεκινήσει η οργάνωση νέου αρχαιολογικού μουσείου στην Ελευσίνα, η οποία θα στεγάσει χιλιάδες ευρήματα που έρχονται στο φως καθημερινά. Ενώ σε σχέση... Ενώ σε στενή συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή, προωθούνται δράσεις για την διάσωση, ανάδειξη και αξιοποίηση της βιομηχανικής κληρονομιάς της πόλης. Αυτές είναι κάποιες πρώτες πρωτοβουλίες που έχουμε ήδη αποφασίσει να προχωρήσουμε μαζί εν όψη της πολιτιστικής πρωτεύουσας. Τέλος, η κυβέρνηση έρχεται να ανταποκριθεί, Δήμαρχε, και σε ένα γνωστό αίτημα της Δημοτικής Αρχής και των κατοίκων της πόλης που αφορά τη φυσιογνωμία της, στο πλαίσιο μιας πάγιας πολιτικής που έχουμε και αφορά την απόδοση ελεύθερων χώρων σε δημόσια χρήση. Και θέλω να σας ενημερώσω ότι είναι ήδη έτοιμη και θα κατατεθεί τις επόμενες μέρες η νομοθετική ρύθμιση με την οποία αποδίδεται στην πόλη της Ελευσίνας και στους πολίτες της Ελευσίνας το παραλιακό μέτωπο της πόλης της Ελευσίνας. Και μάλιστα με τη μετακίνηση του εμπορευματικού λιμανιού, ώστε το σημερινό λιμάνι να αξιοποιείται αποκλειστικά για αναψυχή, για ψυχαγωγία. Το ίδιο θα κάνουμε και με το παραλιακό μέτωπο, με την παραλία της Νέας Περάμου, με εξαίρεση τη λιμενική εγκατάσταση. Το ίδιο και στο Δήμο Ασπροπύργου, όπου εκεί παραχωρείται σχεδόν το σύνολο του παραλιακού μετώπου. Στο Δήμο, στους πολίτες. Θέλουμε η πόλης της Δυτικής Αττικής, το παραλιακό μέτωπο, να ανήκει στους πολίτες. Να είναι δημόσιος χώρος, να πάρουν ανάσα, να πάρουν πνοή, και γι' αυτό θα αξιοποιήσουμε και τον θεσμό της πολιτιστικής πρωτεύουσας για να προχωρήσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται σε αυτές τις, την υλοποίηση αυτών των εξαγγελιών. Φίλες και φίλοι, δεν υπάρχουν πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Δεν είναι η Δυτική Αττική η πίσω αυλή της πρωτεύουσας. Θέλουμε να γίνει η μπροστά αυλή της πρωτεύουσας. Θέλουμε να γίνει το πρώτο μέτωπο της πρωτεύουσας στον πολιτισμό, στη θάλασσα, σε χώρους ψυχαγωγίας, δημιουργίας, πολιτισμού. Και θέλω να υπογραμμίσω
το εξαιρετικά αυτό πετυχημένο συνέδριο. Και αυτό, όπως και όλα τα προηγούμενα, για την παραγωγική ανασυγκρότηση. Δεν είναι ένα συνέδριο που κλείνει τη συζήτηση. Τη συζήτηση, το διάλογο, την συνεργασία, τη συμπόρευση για την επόμενη μέρα της Δυτικής Αττικής την ανοίγουμε σήμερα και την ανοίγουμε μαζί σας. Και θα πορευτούμε μαζί σε αυτόν τον αγώνα. Χρειάζεται ο τόπος ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Χρειάζονται διάβλοι άμεσης επικοινωνίας ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους παραγωγικούς θεσμικούς φορείς της Δυτικής Αττικής και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν έχουμε εμείς δικούς μας και μη δικούς μας δημάρχους. Δεν είναι οι δικοί μας και οι άλλοι. Είμαστε όλοι μαζί. Καταλάβετε το όλοι. Είμαστε όλοι μαζί στην κοινή αυτή προσπάθεια για την επόμενη μέρα των πολιτών. Πρέπει λοιπόν αυτό το στίχημα, το στίχημα της παραγωγικής ανασυγκρότησης της Δυτικής Αττικής με όρους κοινωνικής και περιβαλλοντικής δικαιοσύνης να είναι ένα στίχημα που μαζί θα το κερδίσουμε. Δεν περισσεύει κανείς σε αυτή την προσπάθεια. Ας βάλουμε όλοι μαζί πλάτη, όλοι ανεξαιρέτως, για ένα καλύτερο αύριο για τους πολίτες της Δυτικής Αττικής. Και πιστεύω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με την Ελευσίνα, παρακολουθήσαμε την